Αρχιερίτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας παρακολούθησα και απολογώ που δεν είμαι μαζί σας απόψε. Πράγματι, το ότι έχουμε ακούσει απόψε, μόνο θλίψη μπορεί να προκαλέσει. Στον χώρο της κρατόσφαιρας είμαι πολύ καινούριος, χωρίς πείρα, αλλά βλέπω σίγουρα κάποια πράγματα από πλευράς management, marketing και προοπτικής. Η εξαφάνιση των Κυπριών κρατοσφαιριστών με μαθηματική ακρίβεια μας οδηγεί και στην εξαφάνιση του αθλήματος που ονομάζεται μπάσκετ. Σίγουρα η εθνική είναι το βαρόμετρο του τι σημαίνει μπάσκετ στην Κύπρο, το οποίο οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια και στη διάλυση του. Άρα, εγώ θα εισηγούμουν την άμεση επανατοποθέτηση των προτεραιοτήτων της Ομοσπονδίας και σίγουρα μέσω εμάς των Προέδρων να θέσουμε τις βάσεις, αφού δεν τις έχουμε δει μέχρι τώρα να γίνονται από την ίδια την Ομοσπονδία, για να υπάρξει αυτό το άθλημα που ονομάζεται μπάσκετ. Διότι παρακολουθούμε καθημερινά τάγματα μισθοφόρων, οι οποίοι περνούν από την Κύπρο για 6-7 μήνες. Η θεωρία αμπολιάζοντας το Κυπριακό μπάσκετ, αλλά από την άλλη δυστυχώς το έχουν και εξαφανίσει. Ο Κύπριος παίχτης είναι ο κεντρικός ήρωας της κρατοσφαίρας, τον οποίο πρέπει σίγουρα να στηρίξουν. Όσον άλλα θέματα τα οποία μας πικραίνουν καθημερινά, αυτή τη στιγμή θα τα αφήσω διότι ήδη είναι στροχιοδρομημένα με διάφορους τρόπους, να τα αφήσουμε στην πάντα αυτή τη στιγμή και να δούμε το καλό της κρατόσφαιρας και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, διότι δίνει την ευκαιρία να ακούσουν κάποια πράγματα που δεν έχουν δώσει άλλοι σταθμοί. Είναι μια ευχάριστη αναλαμπή που μας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσουμε και τα καλά και τα κακό έχοντας το χώρο. Σας ευχαριστήσω και ευχαριστώ τους κυρίους οι οποίοι θέσαν πραγματικά σοβαρά προβλήματα. Να είστε καλά, κύριε Αθιανίτη. Σίγουρα εμείς, εφόσον βλέπουμε ότι τα ζητήματα της καλαθόσφαιρας είναι πάρα πολλά, σίγουρα δεν εξαντλούνται μέσα σε μία ώρα. Θα επανέλθουμε με αυτό το θέμα και ελπίζουμε ότι το άθλημα αυτό θα αρχίσει να αναβαθμίζεται σιγά-σιγά, θα αποκτά τη χαμένη του έγκλη. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ. Και ένα καταληκτικό σχόλιο από τον κύριο Κορομία. Κύριε Κορομία. Εγώ θα αναφερθώ αυτό που επισήμαναν όλοι οι Προέδροι και καλεσμένοι σας και ο κ. Δημητρίου, πρώην Πρόεδρος της ΑΕΚ, ότι δεν υπάρχει Κύπριος καλαθοσφαιριστής σήμερα.
είναι πρόθυμοι, όπως είπαν, να βοηθήσουν για να γνώρισαν το πρόβλημα και τους καλούμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας να προβεί άμεσα ενέργειες ώστε αυτό το πρόβλημα να εξαλειφθεί. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει και πρέπει να το δει η Ομοσπονδία είτε θέλει είτε δεν θέλει. Έχει αναγνωριστεί από όλους και πρέπει να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα. Μάλιστα, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Σας και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πετρίδη, αν έρθουν περισσότεροι Κύπροι καλαθοσφαιριστές, πιστεύω ότι θα αυξηθεί και ο κόσμος στα γήπεδα. Εντάξει, το ερώτημα δεν είναι σχετικό. Οπωσδήποτε θα βοηθήσει. Αλλά βλέπω πάρα πολύ δύσκολο με το τι βλέπω, το τι υπάρχει στις ακαδημίες και η υποδομή είναι ένα μακρόχρονο σχέδιο που πρέπει να υπάρξει για να επιστρέψει η κάθοδος των Κυπρίων καθοσφαιριστών. Για να επιστρέψει ο κόσμος στα γήπεδα θα πρέπει άμεσα να σταματήσει το μέτρο αυτό που υπάρχει τουλάχιστον για τη μετακίνηση των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας. Θα πρέπει τουλάχιστον μέσα στις ίδιες τις πόλεις να μπορεί να μετακινηθεί ο φιλάθλος κόσμος της φιλοξενούμενης ομάδας. Ας ξεκινήσουμε με αυτό το μέτρο. Γιατί όντως για να καταλήξουμε σε αυτό υπήρξε προϊστορία με επεισόδια. Ας μην τα λέμε όλα ότι έχουν γίνει γιατί έτσι μας ήρθε μια καλή μέρα. Είχαμε αρκετά επεισόδια και για περιορισμό αυτών έχουν σταματήσει η κάθοδος του φιλάθλου. Αλλά βλέπουμε ότι με ένα μέτρο τη μετακίνηση φιλάθλων εντός πόλεως ίσως προσελκύσουμε τον κόσμο στα γήπεδα. Συμφωνώ ότι το φετινό πρωτάθλημα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό και εντάξει, μπαίνουμε στο τελευταίο στάδιο της κανονικής περίοδου και θα ξεκινήσουν τα play-offs. Θα πρέπει όλοι να συνεργαστούμε και να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας και αυτό το πρωτάθλημα. Παράλληλα, θα πρέπει όλα αυτά που έχουν υποθεί στην απόψινή εκπομπή από όλους τους φιλοξενούμενους και τηλεφωνικώς αλλά και τους παρευρισκομένους και τους προβληματισμούς να συγκληθεί από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας που είναι το αρμόδιο σώμα και την Ομοσπονδία μία άμεση, εντονότατη σύσκεψη των σωματείων για να προχωρήσουμε συζητώντας με διαφάνεια και χωρίς σωματιακές βλέψεις και συμφέροντα για το καλό της καθοσφαίρας. Γιατί μπορεί να έχουμε κερδίσει τελεπτικά δικαιώματα φέτος, αλλά δεν είναι η λύση. Η λύση είναι να λυθούν όλα αυτά που έχουν υποθεί ο Κύπριος καθοσφαιριστής, ο κόσμος στα γήπεδα γιατί τον έχουμε διώξει με τις ενέργειες μας και εμείς σαν ΑΠΟΕΛ είμαστε ανοιχτοί για οποιαδήποτε συζήτηση, για οποιοδήποτε θέμα χωρίς να βλέπουμε το σωματικό μας συμφέρον και το έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές. Κύριε Μουσουρίδη, για ένα καταληκτικό σχόλιο από εσάς πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά. Κοιτάξτε, η θέση δική μας είναι ξεκάθαρη. Όπως έχω πει και προηγουμένως, δεν είναι θέμα αλλαγής προσώπου. Είναι θέμα αλλαγής ολόκληρης της δομής της Ομοσπονδίας. Θεωρούμε ότι ο κύριος Χρυσοστόμου έχει δώσει αρκετά ήδη στην Κυπριακή Καλαθόσφαιρα, όμως θεωρούμε επίσης ότι πλέον έχει γίνει αναξιόπιστος, έχει φθαρεί και ο ίδιος, ίσως και πολλές φορές χωρίς να ευθύνεται και ο ίδιος. Είναι αυτό που έχει πει και ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, ότι καμιά φορά και οι συνεργάτες, ο περίγυρος, δεν σε φοηθούν να ολοκληρώσεις το έργο σου. Εμείς έχουμε τοποθετηθεί και το καλοκαίρι, όταν θα γίνονταν και εκλογές, ανοιχτά ότι δεν μας έκφραζε ο συγκεκριμένος πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Προσπαθήσαμε όμως μετά την εκλογή του να σταθούμε δίπλα του και να είμαστε επικοδομητικοί. Δυστυχώς δεν είχαμε την ίδια ανταπόκριση την οποία περιμέναμε, τουλάχιστον στον ακούει τις εισηγήσεις μας. Του είχαμε πει επανειλημμένως ότι έπρεπε να συμπεριφερθεί σαν πρόεδρος και όχι σαν οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε και εμείς τη διάθεση. Αυτό που μας ευχαριστεί και μας ικανοποιεί είναι ότι πλέον η πλειοψηφία των μεγάλων σωματείων έχει εντοπίσει τα προβλήματα και πιστεύω αν κοθήσουν οι πρόεδροι γύρω από έναν τραπέζι θα κάνουμε μια καινούργια αρχή
για το καλό της καλαθοσφαίρας. Δεν είναι ντροπή και δεν είναι κακό κάποιος να παραδέχεται τα λάθη του. Δεν είναι ντροπή και δεν είναι κακό κάποιος να λέει ότι εντάξει, έχει φτάσει το πλήρωμα του χρόνου, αποχωρώ, αφήνω τη θέση μου για κάποιον άλλο. Η καρέκλα οποιοδήποτε οργανισμού, ιδιαίτερα ομοσπονδίας ή της ομοσπονδίας καλαθοσφαίρας, δεν είναι χτύμανη, δεν είναι κοτσάνη κανενός. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι, αν θέλουν τον κανόν του αθλήματος. Αν δεν θέλουν τον κανόν του αθλήματος και θέλουν να είναι εκεί να εξυπηρετούνται και να βολεύονται από μια θέση την οποία κατέχουν, τότε δυστυχώς το μπάσκετ όχι πλέον θα πάρει τη φθήνουσα πορεία την οποία έχει πάρει τώρα, αλλά θα μπει κλειδονιά, λουκέτο και το άθλημα θα κλείσει. Μάλιστα. Ανδρέα. Το μπάσκετ δεν είναι κανενός. Ούτε αν εκεί ούτε στο Πετρίδη, ούτε στο Μουζουρίδη, ούτε στο Χρυσοστόμο, ούτε στη Φράντση. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Αν δεν κοπεί το κακό από τη ρίζα, τα ίδια και τα ίδια. Πρέπει αυτοί που πραγματικά αγαπούν τον μπάσκετ μακριά από συμφέροντα, να αλλάξουν τα πάντα. Αν δεν αλλάξουν τα πάντα, θα είναι και χειρότερα και κάθε πέρσι και καλύτερα, θα λέμε. Εντάξει. Και δυστυχώς, ας δουλέψουν επιτέλους, όχι στα λόγια, και να μας πούν ότι κάναμε δουλειά, ας δουλέψουν στα παιδιά. Ας δουλέψουν από 6 χρόνο, 8 χρόνο, 10 χρόνο, να ξεκινήσουν να κάνουν το αναπτυξιακό σωστά, στη σωστή βάση, ώστε μετά από 5, 7, 10 χρόνια κάτι να ξαναδούμε, να δούμε ένα φως μακριά στο τούνελ. Γιατί διαφορετικά δεν θα ξαναδούμε. Δυστυχώς σε 3 χρόνια, 4 χρόνια δεν θα έχουμε παίχτες. Θα είναι η τελευταία οάση του κυπριακού μπάσκετ των Κύπριων παίχτων, για να τους δώσω συγχαρητήρια προσωπικά, είναι ο Χριστόφορος Ζαραζής και ο Νίκος Οστυλιανού. Θα πρέπει να σε ευχαριστήσουμε, γιατί είναι το μοναδικό κανάλι που έχει ασχοληθεί τη φετινή χρονιά τουλάχιστον με συγκεκριμένη εκπομπή ολοκληρωτικά για την καλαθόσφαιρα, και νομίζω είναι ένα βοήθημα για να δώσουμε όσο περισσότερο γίνεται δημοσιότητα στο άθλημα, γιατί είναι κρίμα να το δεύτερο μεγαλύτερο άθλημα ανά το παγκόσμιο να ταλαιπωρείται με αυτά που έχουμε και έχουμε ακούσει αυτή τη στιγμή. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία, κύριε Πετρίδη, να τα ξαναπούμε και με την είσοδο πλέον στα play-off θα ασχοληθούμε και λίγο με το περισσότερο με το αγωνιστικό κομμάτι, το οποίο παραμελήσαμε απόψε, γιατί υπήρχαν άλλα ζητήματα τα οποία έπρεπε να θίξουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν κλείσουμε, κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και όχι να βάλουν τον εγωισμό τους μετά από την απόψη της συζήτησης. Είτε είπε κάτι ο πρόεδρος Πετρίδης, είτε ο Γενικός Γραμματέας της ΑΕΛ, που είναι παράγοντας. Κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να μην βάλουν τον εγωισμό πάνω από τον εαυτό τους. Γιατί αν πραγματικά αγαπάνε αυτό το πράγμα. Μα αν δεν ευαισθητοποιηθούν, τότε σημαίνει ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ χειρότερα. Η συζήτηση που έγινε απόψη είναι για τον κατώτατο μπάσκετ και πρέπει να γίνει για συνέχεια. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η αθλητική επικαιρότητα έφτασε στο τέλος. Πριν κλείσουμε το δελτίο μας, να δούμε την πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα ήταν Λευκοσία 19 με 5 βαθμοί Κελσίου, Λάρνακα 26, Λεμεσός 18 με 8, Πάφος 19 με 8, Αμόχωστος 19 με 7 και Πρόδρομος 10 με 1 βαθμό Κελσίου. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος σε πολλές περιοχές, αλλά στα δυτικά βόρεια θα εμφανίζονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 5 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 7 στα ανατολικά και νότια παράλια, στους 9 στα υπόλοιπα παράλια και στον 1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά, όπου θα σχηματιστεί παγετός. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά και τα ορεινά, αλλά νεφώσεις που θα σχηματίζονται νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν τοπικά βροχές ή και χιονόνερο στο Τρόοδος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ορεινά. Εδώ φτάσαμε στο τέλος του κεντρικού μας δελτίου. Στην συνέχεια, μην χάσετε την ταινία δράσης Lethal Weapon με τους Mel Gibson και Danny Glover. Ακολουθεί στις 11:30 η ξένη σειρά μυστηρίου Veronica Mars. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Καλό σας βράδυ.